φτάσαμε στο Κατέριμπουργκ. Ασία, Ευρώπη. Ευρώπη, Ασία. Βόλτα στη λίμνη Μπαϊκάλ. Άρε μπρατάνι. Να δοκιμάσουμε Russian Bath. Είναι το κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Ακού, ακού, το κλαίνω. Γιατί you only live once. Έλα ρε, γιόλο ρε. Τελευταία φορά είχαμε μείνει κάπου στη μέση της Σιβηρίας να ταξιδεύουμε με τον υπερσιβηρικό και να προσπαθούμε να χωρέσουμε στο 2x2 δωματιάκι του τρένου. Κάτι ξέρουν αυτοί που δεν πιάνουν διατροφή. Τώρα θα σας δείξω τον κανονικό και παραδοσιακό τρόπο πώς μπορεί να φας μια πραλίνα φουντουκί. Με αυτόν τον τρόπο που τρως την πραλίνα φουντουκί, αύριο θα είμαστε νηστικοί, θα μου να φάμε. Σαν να διάβαζε σε φέτα ψωμί, λοιπόν. Πω, πω, επιχειρήματα γιαγιάς έχει ο Σάκης. Πάει λίγο ψωμί, δεν θα σε πιάσει. Πάει λίγο ψωμί, να σε πιάσει. Βάζει τελειά και είσαι έτσι. Αυτό το κάνεις άμα είσαι 28 χρονών γυναίκα και μόλις σε χώρισε ο τέτοιο γραμμανιαστικό σου. 34 χρόνια γιαγιά μου την έδινε με ψωμί. Τώρα εσύ θες να το κάνεις χωρίς ψωμί, να αλλάξει. Γιαγιά σου, αδερφέ, δεν είχε τηλεορασπίτι, οπότε ήταν καλά με τον παππού. Οπότε σου έμαθα ότι τρώγεται με το ψωμί. Βέβαια, εκεί δίπλα είναι και κάποιοι που το ζουν λίγο πιο δύσκολα. Αυτή η πρώτη μας γνωριμία και διαδρομή με το τρένο κράτησε μία ολόκληρη ημέρα και πρώτη μας στάση είναι το Εκατέρινο. Μετά από 24 ώρες μέσα στο τρένο, ο γνωστό και ως υπερσιβηρικός, αλλιώς Καρβουνιάρης, φτάσαμε στο Εκατέριμπουργκ. Φτάσαμε στο Εκατέριμπουργκ. Άρε, πού είναι ο Χαβιέρα το πήρε. Πού είναι, παρακαλώ, παρακαλώ, Εκατέριμπουργκ. Το Εκατέριμπουργκ είναι μια μεγάλη πόλη της Ρωσίας και ένα γρήγορο διάλειμμα από τη μακριά διαδρομή στο τρένο για εμάς. Στο Εκατέριμπουργκ, λοιπόν, κατεβήκαμε για ένα και μόνο λόγο. Οκ, για δύο λόγους. Καταρχήν για να ξεπιαστούμε. Αλλά κυρίως για να κάνουμε ένα τσεκ σε ένα ταξιδιωτικό όνειρό μας. Να πατήσουμε ταυτόχρονα σε δύο υπήρους. Σημείο σε αυτή τη γραμμή όπου από εδώ είναι η Ασία
Και από εδώ είναι η Ευρώπη. Πάρε το χέρι σου. Και από εδώ είναι η Ευρώπη. Πάρε το χέρι σου την Ευρώπη. Η Ευρώπη. Πάρε την Ευρώπη. Πήγε για την Ευρώπη. Ουσιαστικά στεκόμαστε σε δύο υπήρους μαζί. Ξαναγίνεται αυτό. Τάκλιν. Πήραμε ένα φλό. Στα όπλα. Έξω από την Ευρώπη. Σαν να παίζει ρίσκ. Λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να πατήσουμε σε δύο υπήρους ταυτόχρονα και ως ταξιδιωτική εκπομπή. Πατάς ένα πόδι εδώ, Ευρώπη, και ένα πόδι Ασία. Κατέβα κάτω τώρα με το φώτο, βγάλε φώτο, φώτο. Φώτο με το ένα πόδι στην Ευρώπη και το άλλο στην Ασία. Κι άμα μπορούσαν ένα πιο μακρύ χέρι και το ένα χέρι στην Αφρική. Αλλά τέλος πάντων. Μπορείς να βάλεις το τρίτο πόδι. Ασία, Ευρώπη. Ευρώπη, Ασία. Παρκούρ σε δύο υπήρους. Παρκούρ σε δύο υπήρους κάνω, δες τι κάνω. Κάτσε βρε ατζαμί. Ευρώπη. Παρκουρίστας. Ασία. Ασία, Ευρώπη. Ευρώπη, Ασία. Δηλαδή με λίγα λόγια, άμα κάθομαι έτσι, το ένα μπαλάκι πάει στην Ευρώπη και το άλλο στην Ασία. Και το τρίτο θα το πάει. Παρκουρίστας των 5 υπήρων. Παρκουρίστας των 7 υπήρων. Ξαναχτυπά. Θα κάνουμε μια συμφωνία να μην γίνει πόλεμος ποτέ μεταξύ Ευρώπης Ασίας, παρακαλώ πολύ, φίλε μου. Αφού το κάναμε κι αυτό, πατήσαμε σε δύο υπήρους ταυτόχρονα. Take me to church. Το κάναμε και αυτό. Ας επιστρέψουμε όμως στο σταθμό των τρένων για να συνεχίσουμε προς τον τελικό μας προορισμό, το Ιρκούτσκ και τη λίμνη Βαϊκάλη. Υπάρχουν πάρα πολλοί προορισμοί στον κόσμο, υπάρχουν και πάρα πολλοί διαφορετικοί τρόποι να ταξιδέψεις. Το τρένο είναι ένας από αυτούς και ο υπερσεφυρικός είναι ίσως το top of the top που λένε όταν θέλει κάποιος να ταξιδέψει με τρένο για να κάνει ένα ταξίδι. Τώρα έχουμε το μεγάλο ταξίδι μέχρι το Ιρκούτσκ που θα κρατήσει κοντά 60 ώρες. Ασχέτως της ταλαιπωρίας και του μικρού χώρου που έχουμε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος απλά και μόνο γιατί είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. 60 ώρες και είμαι και ενθουσιασμένος. Έγινε. Για να αντέξουμε το ταξίδι, πρέπει να κάνουμε καλό τακτοποίημα των πραγμάτων μας μέσα στο δωματιάκι, για να χωρέσουμε. Και μετά να ρίξουμε έναν καλό ύπνο. Μέσα στον υπερσιβηρικό, οι ώρες περνάνε αργά. Και ο χρόνος γίνεται λίγο πιο υποκειμενικός. Οι δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις δεν είναι και πολλές. Εναλλάσσονται κυρίως από μία βόλτα μέχρι το εστιατόριο, μέχρι το αγαπημένο μου χάζεμα του τοπίου από το παράθυρο. Μαζί με το τοπίο αλλάζει και ο καιρός, αφού από την ζεστή το καλοκαίρι Μόσχα πλησιάζουμε όλο και πιο βαθιά στην παγωμένη Σιβηρία. Εκεί είναι και ο Γιάν που ταξιδεύει μαζί μου. We are doing the transcribing experience, yes. What's so special about it? Someone who hasn't done it before. I think for me what is special is just that when you see a map of the world, you will cross like a crazy part of the world, you will cross a crazy distance of the world, and that's I think the most, and for me the most strange experience that you cover a lot of land. Yeah. What about spending so many days in the train? It doesn't matter for me. I enjoyed it.
You don't have to do nothing. You lose time, like we travel through 5 of the time zones now, so you can let everything free. Your ideas, your you don't have to do anything. Just sit and watch. I partner. Τζον, θέλω να ξεπιαστούμε. Έχει πούσα άλλο δουλειά, λέει. Καθ' όλη τη διαδρομή του υπερσιβηρικού υπάρχουν συχνές στάσεις στις διάφορες πόλεις και χωριά. Αυτές οι στάσεις λειτουργούν σαν διαλύματα από την κλεισούρα και είναι μια ευκαιρία για να κινήσεις λίγο το κορμί σου. Τελευταίες διατάσεις γρήγορα πριν μπούμε μέσα. Αν είσαι τυχερός, πάνω στο τρένο θα βρεις πάντα και συνταξιδιώτες με τους οποίους μπορείς να ανταλλάξεις εμπειρίες και χαμόγελα. Τι κάνετε? Καλά, καλά? Καλά, 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 πολύ καλά. Where are you from? From Belgium. Belgium, what are you doing here in the Trans-Siberian train? Oh, enjoy, I enjoy the train. Yeah. My age is 67. 67? And my friend has 77. She looks younger than you, though. It's maybe, it's possible. I work too hard. That's the reason why. What is your work when... I was a teacher. And you? I was in administration. And in administration, huh? But you like adventure at this age, right? 70 years old. Of course we like it. What is it that you're drinking? Beer. Beer. Looks like tea. It's camouflaged, huh? It looks like a toilet. Μου εμένα αρχίζει και μ' αρέσει επικίνδυνα αυτό το μέρος. Πολύ ύπνο έχει. Φαγητό βρίσκεις ό,τι ώρα θες. Ωραίες παρέες κάνεις. Hello. Χαρούμενοι είναι όλοι οι άνθρωποι, συχνά χαμογελαστά. Λες ένα hello και σκάνει το χαμόγελο στα χείλη. Κάτι λίγο με την άρχιση για την δραστηριότητα να γίνει. Πάθω σούπερ. Και με την πόχα λίγο έχω ένα θέμα, μες στο δωμάτιο. Φυσικά σε όλο το ταξίδι, μία είναι η σταθερά. Ο ύπνος. Ο πολύς συνεχόμενος ύπνος. We won't cry, we'll be just sharing what's left of us.
μέρες περνούσαν πιο εύκολα από ό,τι υπολογίζαμε στην αρχή του ταξιδιού και σιγά σιγά φτάναμε προς το τέλος της διαδρομής μας. Βασικά θυμήθηκα πάρα πολύ τα χρόνια που ήμουν φαντάρος, πολύ τρένο και πολύ κτέλ ταξίδι. Απλά με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά νομίζω ότι το τερμάτισα στη ζωγραφική. Δεν έχω ξαναζωγραφίσει τόσο πολύ ζωή μου. Έχω κάνει καμιά 30 αρχή διαφορετικά σκίτσα. Νομίζω ότι μετά τον υπερσιδηρικό ήρθε η ώρα να κάνω μια εκθέση ζωγραφικής. Τι ώρα κατεβαίνουμε? Για ποιο πράγμα? Το τρένο. Έχω πολύ. Τι μπορεί να κάνει? Κάνει κάτι καλό να μπορεί. Από το να κοιμάται, να περάσουν 60 ώρες. Εγώ έχω λιώσει τη ζωγραφική. Μέχρι στιγμής πηγαίνει ανέλπιστα καλά. Περίμενα να βαρεθώ, αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο και είχα χρόνο να ξεκουραστώ και είχα χρόνο να διαβάσω το βιβλίο μου, να γραντέψω έξω. Οπότε πάει καλά μέχρι στιγμής, δεν έχω παραπονό. Εγώ μάλλον είμαι ο αχάριστος της υπόθεσης εδώ. Να απογοητεύσω αυτούς τους εκατομμύρια ανθρώπους που θέλουν να πάρουν τον υπερσιβηρικό. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την εμπειρία του να είμαι 60 ώρες μέσα σε ένα κελί και να αλλάζω πλευρό στο πώς θα κοιμηθώ. Με το φαγητό έχω κάνει ένα άλλο σύστημα διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο World Party. Το οποίο σύστημα είναι φάε, όποτε βρεις φάε γιατί θα πεινάσεις. Εδώ το σύστημα αλλάζει λόγω τουαλέτας. Είναι μη τρως και κρατήσουμε μέχρι να έρθει η ώρα να βγεις έξω, οπότε είμαστε σε δίαιτα τώρα. Ώσπου επιτέλους φτάσαμε στο Ιρκούτσκ. Επιζήσαμε και στον υπερσιβηρικό. Τώρα σειρά έχει η λίμνη Βαϊκάλη, η πιο βαθιά λίμνη του κόσμου. Θα θέλαμε να περάσουμε καμιά μέρα παραπάνω στο Ιρκούτσκ για να δούμε την πόλη, αλλά είχαμε μείνει πίσω στον προγραμματισμό μας και έτσι κανονίσαμε να φύγουμε απευθείας για τη λίμνη. Για πες μου λίγο, πώς τον είπες αυτό που θα συναντήσουμε? Βασίλη. Βασίλης. Ένας από τους λίγους Έλληνες του Ιρκούτσκ. Βασίλη. Σάκης. Σάκης and my best friend George. I'm George. Nice yes. to meet you. Είμαι Βασίλη, είμαι στο Ιρκούτσκ. Είμαι Έλληνας. Είμαι Έλληνας, but you don't speak Greek, no Greek. No, I don't speak Greek. Αλλά λέει είμαι Έλληνας. Είσαι Έλληνας, αλλά δεν... Είμαι Έλληνας, αλλά δεν μιλάει ελληνικά κι εγώ. Αθάνατο ελληνικό πνεύμα. Μην αγώνεσαι, κι εγώ δεν μιλάω ελληνικά. Τα ελληνικά μου δεν είναι και τα καλύτερα. Thank you very much. Thank you. Σπασίμπα. Σπασίμπα. Σήμερα με τον Βασίλη θα πάμε να δούμε από κοντά την πιο αρχαία, από ό,τι λένε, και την πιο βαθιά λίμνη του κόσμου, τη λίμνη Βαϊκάλη. Βαϊκάλ. Βαϊκάλ. Σε ποντιακή μου ακούγεται. Let's go, let's go. Βόλτα στη λίμνη Μπαϊκάλ. Άρε μπρατάνι. Να δοκιμάσουμε Russian Bath. Βαϊκάλη βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη και είναι πόλος έλξης τόσο για τους ντόπιους όσο και για ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, μετά από 30 λεπτά περίπου διαδρομή με το αυτοκίνητο, ο Βασίλης μας έφερε εδώ στη Λιστβιάνκα και ήρθαμε να πάρουμε ένα καραβάκι για να πάμε βόλτα στη λίμνη Μπαϊκάλ. Την οποία λίμνη παρεμπιπτόντως αυτό περίμενα, ρε, περιβάλλουνε
πάρα μα πάρα πολύ. Μύθι, αλλά δεν θα τους πούλους. Τώρα πάμε μια βούλα να δούμε καταρχήν. Σου σίβια θα έχει μέσα. Για έκπληξη. Σου σίβια θα έχει μέσα. Γιατί ξανακολυμπάς. Για σένα το λέω, βράβο. Όταν έχει μπουφάν βασικά. Δεν ξανακολυμπάς, είπε το ψάρι να μου. Θα πεις στο δελφίνι, θα πει άμα ξέρω να κολυμπάω. Εδώ δεν στά. Μην σου πω κολυμπώντας. Και να ακολουθώ τη βάρκα σας δίπλα. Από τα τρένα στα πλοία λοιπόν, με πορεία τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό στην άλλη πλευρά της λίμνης. Η Βαϊκάλη έχει όντως τη δική της ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Μας έδωσε αμέσως ένα συνέστημα ηρεμίας αλλά και μυστηρίου, δικαιώνοντας έτσι τους μύθους που την περιβάλλουν. Ελάτε να γνωρίσουμε τον καπετάνιο μας, ο οποίος όμως δεν μιλάει αγγλικά, ούτε ελληνικά. Θα δοκιμάσουμε να του μιλήσουμε χρησιμοποιώντας τεχνολογία, okay? This is very tasty food. Настоящее, домашнее. This is home, είδες που το μεταφράζει. Ναι. This is home, μας είπε ότι αυτό είναι το σπίτι του. Περιμένω. Honey. Το ξέρεις τι φίλε, τι προφορά έχεις. Α. Πώς το λέω, excuse me. Yes, yes. Да. No sé, ρε μεγάλο. Ωωω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 
τοπικό θα λέει να πούμε, ξέρεις. Εντάξει. Είναι διαλεκτό, λέει. Α, αυτό είναι διαλεκτό. Λοιπόν, τα πήγες καλά με τον Χανί. Θα δοκιμάσουμε να δούμε πόσο καλή είναι η προφορά του Μαυρίδη. Πες, θα δούμε να το καταλάβεις αυτό. Πόση ώρα θα κάνουμε για να φτάσουμε. How much time we need to get to the island, please? Сколько времени нужно, чтобы добраться до острова? Раз, два. How much time? Τι το βρήκε! Ωραία, φίλε! Δώσε, σε λίγο φτάσαμε στην ακτή. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Από όλα τα ταξίδια, το πιο ωραίο είναι αυτό που δεν έχει προορισμό. Όπως αυτές οι ράγες του τρένου, για παράδειγμα. Και το τούνελ είναι εδώ για να μας θυμίζει ότι όλα κάπου οδηγούν. Thank you.
πάει το τρένο? Θα σου πω εγώ που πάει. Στο τούνελ που δεν περνάει ποτέ τρένο. Φαντάζεσαι να ήμασταν μέσα. Άρε μίλε το έκανε. Τα διαλύματα των γυρισμάτων του Wall Party. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που λέγεται για τη Λίλη Βαγγάλη είναι το εξής, ότι το νερό της έχει μαγικές, μυθικές ιδιότητες και λέει ότι άμα βάλεις τα χέρια σου μέσα στο νερό, θα δεις ένα χρόνο παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή, εσύ μπορεί να πας 56, ας πούμε, κατάλαβες. Άμα βάλεις τα πόδια σου, δύο χρόνια. Πώς ήρθα? Με τη ζωή που κάνεις, σε βλέπω. Άμα βάλεις το κεφάλι σου 5 χρόνια, και αν βουτήξει ολόκληρο 25 χρόνια παραπάνω. Άμα βουτήξει ολόκληρο 25 χρόνια. Ο μύθος λέει το εξής, ότι ή θα πάρεις αυτά τα εκτρά χρόνια ή θα πεθάνεις ακαριαία. Θες να δοκιμάσεις? Αλλιώς θα τον έχουμε στο κεφάλι μας ένα χρόνο παραπάνω. Τα χέρια και τα δύο καλά. Μήπως λέει να πλύνω τα δόντια μου? Τα έβαλε στα χέρια σου και τα δύο. Έτσι και τα δύο. Πρέπει να βουτήξεις και τα δύο χέρια μέσα. Είσαι βλάκα τώρα, με κοροϊδεύεις? Σοβαρά σου μιλάω, έτσι λέει ο μύθος. Θα πέσω μέσα, ρε. Ποιος μύθος? Ο μύθος είναι δύσκολος. Άμα ήταν εύκολο, θα ζούσαν όλοι παραπάνω. Έλα. Εσύ ή θα βάλεις. Πώς θα κάτσω, ρε, πλάμενα, για πες εσύ πώς θα μπεις. Μπες εσύ, ρε, ξυπνέ, να το βάλεις. Οπότε τώρα θα ζήσεις ένα χρόνο παραπάνω. Βασιζόμενο στο μύθο. Ναι. Ναι, αλλά επειδή δεν μπορώ να χάνω. Εγώ θα ζήσω δύο χρόνια παραπάνω. Θα μου πτύξεις τα πόδια σου. Ναι. Αυτό παίζει τώρα ή για περιβαλλοντική συνείδηση ή όχι? Τα βούτυξα, είναι παγωμένο και τώρα που θα ζήσω παραπάνω, ξέρεις τι λέμε, έτσι? We are the champions, my friend. And we'll live longer, 2 years. We are the champions. We are the champions of the world! Χαζό είναι, έχει πρόβλημα, έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι καλά το παλικάρι. Σκούμπα λίγο τα πόδια που θα ζήσουν πολύ καιρό. Αδερφέ, ακούμπα λίγο. Ας τα κάτω, θα τραγωπέ τη λάσσα. Ακούμπα λίγο, θα ξεκίνει. Ναι, θα ζήσεις, θα ζήσεις. Τα πόδια του νικητή που θα ζήσουν παραπάνω. Όχι μόνο η γασέλα, αλλά δεν το δέχεται κιόλας. Με κανένα δυο χρονάκια επιπλέον στην πλάτη μας, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Το θέμα θα είχαμε τη δυνατότητα να ξανανιώσουμε και να χαλαρώσουμε λιγάκι. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα, σε αυτό το ξύλινο σπίτι, να δοκιμάσουμε Russian Bath, εδώ που μας περιμένει ο Βασίλης. Παραδοσιακή ρώσικη σάουνα δηλαδή. Πάμε να δούμε τι το διαφορετικό έχει. Stick
καταλάβαμε γρήγορα ότι είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Με πολλά νερά, πολύ ζέστη και πολύ χτύπημα με φύλλα στην πλάτη. Η βασική διαφορά όμως του Russian Bath με την κλασική απλή σάουνα είναι μετά, που βγαίνοντας από τη ζέστη, κάθεσαι με τους κολλητούς σου στο σαλόνι για μπύρες, φαγητό και χαβαλέ. Баня – это традиции, это здоровье, это здоровое тело и здоровый дух. Ну и самое главное – душа, потому что русская душа, она безгранична, так же, как и греческая. Она песенная, так же, как и греческая. Вот. Поэтому этих оба народа, они и братья, и сестры. Вот так. Eat this, feel more alive, huh? Take deep breath. It's for you. For you, for you. It, it's more for you. For me, it's... Это воздух, аэро. Πήραμε μια καλή γεύση από τη λίμνη Βαϊκάλη, αλλά το ταξίδι μας δεν τελειώνει εδώ. Θα πάρουμε το αεροπλάνο για να επιστρέψουμε πάλι στη δυτική πλευρά της Ρωσίας και την επιβλητική Αγία Πετρούπολη. Το καλοκαίρι είναι ίσως η καλύτερη εποχή να επισκεφτείς την πόλη, αφού αποφεύγεις το υπερβολικό κρύο του χειμώνα και αν είσαι τυχερός, πέφτεις πάνω στις λευκές νύχτες της πόλης. Και κάπου εδώ είναι το κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Του Πετράνη, πόλη, του Πετράκη, του φίλου μας. Πάμε να κάνουμε βασικά μια βόλτα, γιατί έχουμε ακούσει ότι η Αγία Πετρούπολη ή αλλιώς το St. Petersburg είναι μία από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Να σου πω κάτι, ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.
πες. Οι πέντε πιτσιρικάδες μας στην ταράτσα τι κάνουν εκεί πάντα, το είδες. Ρούφερς. Ο Κυρίλ. Ο Κυρίλ. Η Αγία Πετρούπολη είναι γνωστή για το καλλιτεχνικό της προφίλ και χιλιάδες street artists δίνουν παραστάσεις καθημερινά σε δρόμους και πάρκα. Βέβαια, καλλιτέχνες δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά και οποιοδήποτε μπορεί να μαζέψει γύρω του κόσμο και μάλιστα να τον κάνει έστω και για λίγο να ξεχάσει την καθημερινότητά του. Ακόμα και αν αυτό το πετυχαίνει με φούσκες. Κάνε ένα δυνατό, Έλα και μετά θα βγάλω καπελάκι τώρα. Θα πληρώσετε για να τον δείτε. Κλείστο, ρε φίλε. Δε στο πώς το κοιτάνε, νομίζουν ότι είναι ο καλλιτέχνης. Τράβα τους και ένα μανίκι, δώσε να κάνω κι εγώ ένα. Μας άφησε και έφυγε το μεταξύ, έχουμε αναλάβει. Βγάλε καπέλο πριν έρθει, ό,τι πάρουμε τώρα. Όχι που δεν θα δοκιμάζαμε κι εμείς. Αφήσαμε την Μπουγάδα για να πάμε λίγο έξω από το κέντρο σε κάτι που θα μας έφερνε λίγο πιο κοντά στην παλιά Σοβιετική Ένωση. Το σημερινό θέμα είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα για την Αγία Πετρούπολη, αλλά επειδή η βλακεία μας έχει εξετάσει τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι όλο και ξεμεωραίνουμε και είμαστε όλο και πιο μικροί, έχουμε βρει ένα καταπληκτικό μουσείο το οποίο έχει τελείως old school ηλεκτρονικά παιχνίδια και... Μισό λεπτό, αδερφέ. Και... Τι θα γίνει, θα μπούμε να παίξουμε. Βιάζεται γαμώτο! Τι θα γίνει, θα μπούμε να παίξουμε ηλεκτρονικά. Και θα πάμε να παίξουμε ηλεκτρονικά και να κοντράρουμε. Έλα. Και η φρουγκάση έχει την φρουγκάση. Hi. Hello. I bring my little son here. He's gonna play. And can I buy... this is a lollipop? Έλα, κόρη μου. Πάρε για εσένα, είναι. Okay. Gagarin, you know. Gagarin. The first man in space. Who walked in the moon, right? No, oh, no, wasn't. Those were the Americans first. I forgot. Yeah, I forgot. The Russians, they were the first in space. Okay. Tell us, what is this place first? This is the Museum of Soviet Arcade Machines. Oh. And so we have those like old machines with which people were having fun during the Soviet Union. All the instructions there in Russian, of course. Don't worry, okay. We speak really good Russian. A little bit. Yeah, Krasiva, yeah. I know, спасибо. Okay, good. Gaspaza, what is this? I don't know. Давай. Бабушка, бабушка. Бьет, братан. Водка. Vodka. It seems like you had a good Dabarich. Night. We speak a lot of Russian. Okay, let's go play, huh? Okay, let's go Thank play. You so much. Και διαλέγω που θα πατήσω. Εγώ λέω 80 κιλόμετρα. Ωρε φίλε! Δεν έχει σημασία όσα θες. Ω, φιλιακή μου! Πέναλτι! Κόκκινη κάρτα! Επανάληψη! Τροπατία, ένα σήκωσε τον ημέση του! Τι, εντάξει, αυτά τα κομμουνιστικά, αυτά φταίνε! Καλά κάνουμε και δεν τα φέραμε στην Ελλάδα! Τι κάνεις ρε Πετάτζη! Τι κάνεις ρε Πετάτζη! Κοίτα, άλλος κομπερισέφαμε, δες τον! Τι κάνεις ρε! Α, δεν έχει εμάνα, κατζάμα τραβάω εμάς! Τζάμα τραβάω, ρε! Μία έπεσα, μία... Δεν με πάει το άθλημα. Ωχ, ραλάκι. Διπλό παίζει. Μόνο διπλό παίζει. Ξέρεις να οδηγάς. Τα μάθω τώρα. Λοιπόν. Α, καλά, έτσι ξεκινάμε. Θα μας πει πότε ξεκινάει ή όχι. Ξεκίνησε ήδη. Έλα, έλα, αγόρι μου. Νίκη Λάουντα να πούμε. Ακούω τον ήχο του κλαρίνου να έρχεται. Ωχ, φίλε, δεν παίζουμε ραλάκι, κλαρινέτο παίζουμε. Κοίτα πώς μπαίνω, κοίτα πώς μπαίνω. Ξέφυγε. Fast and the Furious.
Δεν μπορώ να το παίξω με κλειστά μάτια. Να το παίξω με κλειστά μάτια. Ακού, 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 το κλαρίνο. Καλώς ήρθατε. Τα παιχνίδια θα είναι για πάντα παιχνίδια. Και οι άντρες θα είμαστε για πάντα παιδιά. Όπως είπαμε και πριν, οι καλλιτέχνες είναι παντού σε αυτή την πόλη και όλοι τους έχουν κάτι διαφορετικό να σου δείξουν. What's your name? Pasha. My name is Pasha. Pasha. You mind if we sit next to you for a sec? Yeah, okay. Pasha, what is this thing? This thing named hand pan. It's a pan. Hand pan. I told you it's a pan, like the one we cook. It's like cooking, but music. Music. Super acoustic. It looks more than like a UFO, you know, UFO. Yes, yes. You are here from St. Petersburg? No. Now I live here, but from Belarus. From Belarus? Ah, from Belarus. Yeah. You're a traveler? Yeah. Nice, man. Pasha, can I ask you something? Yeah. You are from Belarus, yeah. And you moved out of your country. And you could move anywhere you were in the world, yes. But you moved to St. Petersburg. Why St. Petersburg? St. Petersburg, very nice city for musicians, for painters, for art people. Maybe you should move here too. He's an artist as well. That's the only way I can get rid of you. Like, it's a really good place here for artists. Yeah, it's a really good place. Yeah. Very nice buildings, very nice chairs. Okay, well, thank you for your time. Really good music. Thank you. Thank you very much. Thank you. Κάπου εκεί έγινε και μία μεγάλη, αναπάντεχη συνάντηση. Φίλε! Φίλε! Εσύ είσαι αυτός που παίζεις την τηλεόραση! Εκεί που κάνεις εκεί, παίζεις ταξίδια, ο φουσκωτός, ο γυμνασμένος, ο πρισμένος, ο μεταφύγιος! Περίμενε! Αδερφέ! Όχι, 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 κάτσε εδώ για να έχω την πίσω και την εκκλησία. Την εκκλησία, ναι, ναι. Έτσι εδώ. Κάνε εδώ, κοίτα με, εδώ, κοίτα με. Σε αυτήν κοίτα. Κάνε εδώ, σούβρωσε χίλια. Σούβρωσε χίλια. Εσύ τι κάνεις εδώ. Εγώ φίλε κομπάρσου είμαι σε μια τηλεοπτική εκπομπή με έναν φίλο. Άντε ρε φίλε. Πολύ καλό σκηνοθέτης. Αυτό είστε εδώ, τι κάνετε ταξιδιωτική εκπομπή, ναι. Ναι. Εσύ. Εγώ καινούργια δουλειά ανοίγω τώρα. Κάνω τέτοιο, θα κάνω μπαμπούσκες και πυροσκή. Όπως καταλάβατε, έχουμε έρθει στην Αγία Πετρούπολη για να τελειώσουμε το ταξίδι μας στη Ρωσία. Εδώ και τρεις μέρες ψάχνουμε τον Πετράν, ακόμα τίποτα, άφαντος είναι. Ελπίζουμε πριν τελειώσει το επεισόδιο να το βρούμε και να μιλήσουμε λίγο μαζί του. Και όλα αυτά γιατί. 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 You only live once. Έλα ρε, γιόλο ρε. Γιόλο. Σε αυτό το ταξίδι ζήσαμε πολλά. Διανύσαμε τεράστιες αποστάσεις, μπήκαμε σε τρένα, αμάξια και αεροπλάνα. Και καταλήξαμε εδώ, στην Αγία Πετρούπολη. Καταλάβαμε μάλιστα ότι ακόμα και στο ίδιο το ταξίδι είναι καλό να είσαι ανοιχτός και να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Μην ταξιδεύεις πάντα με τον ίδιο τρόπο. Για εμάς αυτή τη φορά ήταν ο υπερσιβηρικός. Για εσάς, μέχρι την επόμενη περιπέτειά μας, να θυμάστε. You only live once. Πρόσεχε, έτσι.
Πολύ δυνατό. Δεν μου λες αυτός που είπαμε ότι θα πάρουμε μαζί μας από πού είναι? Από Ιωάννηνα. Πού τον πας τώρα τον Γιάννη ότι? Πες το σετ σε τζι, Αντρέα, αν θέλουμε κάνει προορισμό καλό. Λοιπόν, τον πάμε σε ζέστη ή σε κρύο? Κρύο, ρε, που είναι καλοκαίρι τώρα. Το έχω. Για πες. Συμφωνείς? Πολύ δυνατό. Μπουκ. Αυτό. Έχω φτάσει σε άλλο επίπεδο το τάισμα ζών. Θα ταΐζω και πολιτάζω και σπουργίδια τώρα. Ρε ψυχτούλα, τι το πήρε ο άνθρωπος ο κλέφτης, το είδες? Τι το πήρε ο κλέφτης, το είδες? Αν έμπαινες φυλακή, ποιον από τους τέσσερις θα ήθελες για συγκάτοικο? Ποιον από τους τρεις? Και γιατί? Το Γιωργάκη. Γιατί? Το γλυκούλης γι' αυτό. Άντε ρε βλάκα. Ρε βλάκα. Είμαι εγώ γλυκούλης. Hey, έχουμε κάποιο ρόλο. Προσπαθεί ο Γιουργάκης να μας πείσει ότι άμα έμπαινε φυλακή έχει τόσο σκληρό βλέμμα που, τόσο σκληρό βλέμμα που δεν θα τον αγγίζε κανένας. Τώρα με θεωρείς γλυκούλη. Θα πήγαινε στη φυλακή. Δεν θα το κολαράξει το άτρικο. Ο άλλος τα έπαινε έτσι φυλακή και νόμιζε να ζήσει. Θεωρείς γλυκούλη ακόμα. Χαίστηκα πάνω. Αφού μου λέω σου δώσω και τα λεφτά μου. Πέντε, πόσα είναι 50 ρούχα? Θα έρθω τον επόμενο μήνα. Πάρε και το κινητό μου. Τι γλυκούλης ρε φίλε, έτσι και γλυκούλης, εγώ με φωνιάς. Έχεις δει φωνιά ποτέ από κοντά? Κάπως έτσι. Συμβλέπω. Μία σημαντική.